Πάμε καταρχάς να συνομιλήσουμε λίγο με την Κατερίνα, η οποία κατέθεσε το ανθρωποκτονιών. Κατερίνα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Σήμερα το μεσημέρι στην εκπομπή, στο Open Tora, προβάλαμε ένα μέρος σύμφωνα με αστυνομικές πηγές της κατάθεσής σου. Και αυτό το οποίο είπαμε είναι ότι εσύ κατονόμασες ευθέως πλέον την Ειρήνη ως τη γυναίκα η οποία στέρισε το οξυγόνο από την κόρη σου το 2021. Έτσι ακριβώς είναι, Πέτρο. Δεν παίρνω πίσω ποτέ τα λεγόμενά μου. Το πιστεύω και θα το πιστεύω μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα και να βγουν κάποια πράγματα τα οποία εμπλέκονται στην υπόθεση και όχι μόνο του δικού μου του παιδιού, αλλά και για τα υπόλοιπα 4-5 και ούτω καθεξής. Και είμαι σε αναμονή για να... και πιστεύω ότι θα κάνουν καλή δουλειά οι άνθρωποι που έχουν αναλάβει την υπόθεση. Κατερίνα, είναι η πρώτη κατάθεση η οποία δίδεται στο πλαίσιο αυτής της έρευνας και το αποκαλύψαμε το μεσημέρι, γιατί έχουμε για πρώτη φορά στο ανθρωποκτονιών ενόρκος πλέον. Η Κατερίνα πήγε και κατέθεσε ενόρκος και λέει ότι εγώ πιστεύω ότι το οξυγόνο της Μπέμπας το στέρισε η Ειρήνη. Και θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Αυτό συνέβη το 2021. Είχαμε δει ότι στην αρχή σου κατάθεση είχες αποδώσει την αιτία θανάτου της κόρης σου σε παθολογικά αίτια. Τι είναι αυτό το οποίο σε έκανε να αλλάξεις γνώμη? Γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λες και ανοίγεις νέο δρόμο στην όλη ιστορία. Έχεις κατονομάσει την Ειρήνη ως δολοφόνο. Όπως είπα και πριν, ό,τι έχω πει σε εσάς και γενικά ό,τι πιστεύω, δεν θα το αναιρέσω τώρα. Επίσης, αν βάλουμε κάτω κάποια τα ευρήματα που έχουν βρεθεί στα περισσότερα παιδιά που έχουν φύγει από τη ζωή, συν όλα αυτά που ακούγονται, συν ο τελευταίος θάνατος του Παναγιωτάκη, συν η, θα το πω, η πρόταση που είπε η Ειρήνη ότι, για τον αδερφό της, συν όλα τα υπόλοιπα που βλέπω, ακούω και δεν μπορώ να καταλάβω, ναι, το πιστεύω. Πλέον την έχω ικανή για όλα. Ήταν ένας άνθρωπος που πίστευα ότι τον ήξερα, αλλά τελικά δεν τον ξέρω. Να, ήταν ένας άνθρωπος πολύ ψυχρός, ανέσιτος. Να μην πω κι άλλα, δεν θέλω να φανώ. Να παιδιά. Ρωτήσω κάτι. Ναι, ναι. Ο Κατερινόπουλος είμαι. Πέρα από το τι πιστεύετε, γιατί καμιά όχι, φορά την δεν... κατονόμασε ευθέως, παιδιά, έχουμε την πρώτη δεν αρκεί κατάθεση. Να πιστεύω κάτι. Συμφωνώ. Σίγουρα όμως έχει και κάποια άλλα στοιχεία που πρέπει να κατέθεσε η Κατερίνα. Δεν μένει στο πιστεύω της. Το στοιχείο είναι ίδια πάντως. Το αποδεικτικό μέσο. Ρώτα, αυτό θέλω να ρωτήσω. Πέρα από το πιστεύω σας, σίγουρα θα καταθέσετε και κάποιες άλλες έστω ενδείξεις που έχετε ότι αυτή η δολοφόνηση το παιδί σας. Κάνω λάθος? Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορώ να πω ακριβώς τι έχω δώσει και τι όχι στο κατάθεση. Εδώ συμφωνούμε. Άρα δεν μένουμε μόνο να ξεκαθαρίσουμε. Δεν μένουμε μόνο στο πιστεύω. Δεν θέλω να μου πείτε σίγουρα. Εγώ ξέρω ότι την είδα την Κατερίνα που είχε μαζί με την δική. Κατερινόπουλε και πιστεύω να καταλαβαίνετε. Το σέβομαι αυτό, το καταλαβαίνω. Μου αρκεί, μπράβο σας, καλά κάνατε και πήγατε. Αρκεί να συνοδεύτηκαν και τα υπόλοιπα, να συνόδευσαν το πιστεύω σας. Κατερίνα, πόσο καιρό έχεις να μιλήσεις με την Ειρήνη? Είχε επικοινωνήσει μαζί μου τις πρώτες μέρες που άνοιξα εγώ την υπόθεση, μόνο και μόνο για να με ρωτήσει, γιατί μάλλον δεν είχε καταλάβει ότι εγώ την είχα ανοίξει την υπόθεση. Ναι. Να με ρωτήσει ποιος είναι αυτός που ανακατεύει την υπόθεση τη δικιά σου και για ποιο λόγο και με ποιο δικαίωμα και χίλια δύο πράγματα. Πότε έγινε αυτό, Κατερίνα, μισό λεπτό, πότε έγινε αυτό? Τις πρώτες μέρες που μαθαίρθηκε για την υπόθεση τη δικιά μου. Το 21. Τώρα, όταν άνοιξε τώρα πάλι. Ναι, ναι, τις πρώτες μέρες. Και τι σου ζήτησε, τι σου είπε η Ειρηνούλα? Με ρώτησε ποιος είναι αυτός που ανακατεύεται και ανοίγει την υπόθεση τη δικιά σου, με ποιο δικαίωμα. Ναι. Και της λέω, Ειρήνη, αν έχεις καταλάβει, εγώ λέω ανοίγω την υπόθεση, λέω, της Μπέμπας. Και θέλω να μάθω, λέω, την αλήθεια. Είναι άλλο ένα πέμπτο παιδάκι, λέω, στα χέρια σου και θέλω να μάθω. Δεν σε κατηγορώ, έτσι ευθέως της είπα. Απλά θέλω να μάθω την αλήθεια. Έκτοτε επικοινώνησε ξανά μαζί σου? Με μένα όχι, με συγγενικό μου πρόσωπο επικοινώνησε. Πότε? Και της είπε, εκείνης της μέρης ήτανε. Και τι είπε? Και της λέει, συγγνώμη για τη φράση μου, τι κάθεται και λέει ηλίθια και γιατί
με ανακατεύει εμένα και γιατί το ένα και γιατί το άλλο. Και τη λέει το συγγενικό μου πρόσωπο: ρε Ειρήνη, το μωρό έφυγε στα χέρια σου. Ήσουν απαρόν. Το παιδί ήταν μια χαρά. Και ανοίγει την υπόθεση. Δεν σε κατηγόρησε. Όπως και στην αρχή δεν την κατηγορούσα. Mm-hmm. Της είπε την αλήθεια. Εσύ έστειλες φωτογραφίες. Παιδί, το παιδί της λέει πεθαμένο. Λοιπόν, από εδώ και από εκεί. Εσύ χίλια δύο πράγματα. Είναι οι φωτογραφίες οι γνωστές, οι οποίες έχει δει ο κύριος Γαλεντέρης, και το παιδί δεν ήταν κοιμισμένο, ήταν δυστυχώς πεθαμένο. Ήταν πεθαμένο το παιδί σε αυτές τις φωτογραφίες, τις οποίες έστειλε και στη μητέρα της η Ειρήνη. Έχει μία τάση. Έχει μία, δεν ξέρω, μία συμπάθεια στα νεκρά παιδιά. Εσύ αυτό πώς το εξηγείς? Αυτό λέγεται νεκροφιλία. Πώς? Αυτό πιστεύω ότι λέγεται νεκροφιλία, αν δεν κάνω λάθος. Θα δούμε στη συνέχεια πώς λέγεται. Κάτι τέτοιο συμπίπτει, αν δεν είμαι... Επειδή είμαι άσχετη πάνω κάτω σε αυτά, δεν έχω μάθει να φωτογραφίζω νεκρά παιδιά ή να ασχολούμαι με νεκρά παιδιά τόσο πολύ όσο η Ειρήνη. Μπορώ να πω ότι όταν ένας άνθρωπος αδίστακτος κάνει μια πράξη εγκληματική, πολλές φορές κρατάει κάποιο τρόπαιο από αυτή την πράξη. Mm. Θα μπορούσαν οι φωτογραφίες, λοιπόν, να είναι τα τρόπαιά της μετά τις δολοφονίες. Ήταν περήφανη γι' αυτό. Τη σκέψη. Λοιπόν, Κατερίνα, θέλω να σου κάνω και μία ερώτηση για να τρέξουμε λίγο το ρεπορτάζ. Μου ήρθε μία πληροφορία πριν από λίγη ώρα ότι ένας γενετιστής, ο οποίος έχει αναλάβει το γονιδιακό έλεγχο στα παιδιά της κυρίας Ειρήνης Μουρτζούκου, τον περασμένο Δεκέμβριο επικοινώνησε με έναν επιστήμονα γνωστό, δεν λέω το όνομά του, και του ζήτησε κάποια στοιχεία για το δικό σου το παιδί, τον περασμένο Δεκέμβριο. Εσύ είχες ζητήσει ποτέ και για κάποιο λόγο να γίνει γονιδιακός έλεγχος στο δικό σου το παιδάκι? Όχι, φυσικά και όχι. Εγώ πρώτη φορά το ακούω αυτό. Δεν είχε επικοινωνήσει κάποιος μαζί μου. Α. Δεν το γνωρίζω καν αυτό. Από σένα το μαθαίνω και προσπαθώ να καταλάβω. Όχι, μου ήρθε πληροφορία. Είναι τώρα πριν από λίγο, μου ήρθε μήνυμα στο κινητό. Ναι, λες, σε πιστεύω. Όχι, πρώτη φορά το ακούω. Δεν είχα ακούστε να δείτε. Ακούστε να δείτε. Ένας γενετιστής, ο κύριος Λουκάς εν προκειμένου, ο οποίος έχει φιλοξενηθεί σε άλλη εκπομπή, έχει αναλάβει ο άνθρωπος να κάνει γονιδιακό έλεγχο στα παιδιά της Μουρτζούκου. Mm-hmm. Και έμαθα λοιπόν από πει. Θα σου πω τώρα τι έγινε. Το γονιδιακό έλεγχο των παιδιών της Μουρτζούκου. Τον έβαλε νομίζω η κυρία Δημητριάδου. Το δικό μου το παιδί αυτό. Ναι, μισό λεπτό. Αυτό είναι η κυρία Δημητριάδου. Άρα ψάχνει η ίδια η Μουρτζούκου να κάνει γονιδιακό έλεγχο των παιδιών της Μουρτζούκου. Αν καλέσει και τον εντολέα μου που την έχει βιάσει. Μισό λεπτό. Γιατί είναι σοβαρό αυτό. Και θέλω να την απάντηση τη Κατέρινα. Και μαθαίνω ότι ο συγκεκριμένο γενετιστή επικοινώνησε τον περασμένο Δεκέμβριο και ζήτησε από συγκεκριμένο επιστήμονα κάποια στοιχεία, κάποια ευρήματα του παιδιού σου, κάποια μπλοκ, να του τα παραχωρήσει χωρίς να του πει για ποια υπόθεση πρόκειται. Μετά το κατάλαβε αυτός ο επιστήμονας. Προκειμένου να διενεργήσει και γονιδιακό έλεγχο στο δικό σου το παιδί. Και σε ρωτώ ευθέως, εσύ είχες ζητήσει γονιδιακό έλεγχο στο δικό σου το παιδί? Ποτέ. Πρώτη φορά σου λέω το ακούω αυτό από εσένα. Δεν έχω μιλήσει ποτέ με κάποιον γενετιστή. Όχι, για να δούμε τι ψάχνει ποιος και ποιος ενδιαφέρεται για την υπόθεση. Ακριβώς αυτό θέλω να το μάθω. Θα το μάθεις, Κατε. Ούτε Κατερίνα, το Δεκέμβρη που λέτε, ούτε τίποτα. Μιλάμε για Δεκέμβρη. Το Δεκέμβρη μας πέρασε. Ναι, όχι, 23. Όχι, δεν είχα μιλήσει. 23. Τώρα πριν βγει στη δημοσιότητα, λοιπόν. Πριν βγει στη δημοσιότητα, το θέμα. Επιτρέπεται αυτό το πράγμα? Ορίστε. Επιτρέπεται να πάρει ο άλλος από άλλο παιδί? Εκτός αν διερευνούνταν από την εισαγγελία. Δεν υπήρχε περίπτωση να το δεχτώ εγώ. Σίγουρα. Ναι. Προσέξτε. Συγκρατήστε το αυτό το οποίο σας λέω, θα το ψάξουμε. Είναι έγκυρη πληροφορία, μας λες ότι δεν είχε ζητήσει εσύ γονιδιακό έλεγχο. Να δούμε. Όχι, ποιος ζητούσε γονιδιακούς ελέγχους και ποιος ήθελε να ζητήσει. Άμα ήταν να το ζητήσω, για ποιο λόγο να μην το έκανα το 21 που ήταν φρέσκο που έφυγε το παιδί μου και να το κάνω τώρα τον περασμένο Δεκέμβρη? Ωραία. Γι' αυτό σου λέω, κρύβονται άλλα από πίσω. Ηρέμησε. Έχει υπομονή και πίστη στο ρεπορτάζ και στην έρευνα. Θα δεις τι γίνεται. Ο γενετιστής, ο οποίος κάνει τους ελέγχους για τα παιδιά της Μουρτζούκου, ζήτησε συγκεκριμένα στοιχεία για να κάνει έλεγχο γονιδιακό και στο δικό σου το παιδί. Και ας βγει να με διαψεύσει ο κύριος Λουκάς. Αυτό που θα πω, αυτό το πράγμα είναι γελίο. Ας βγει να με διαψεύσει ο κύριος Λουκάς. Ό,τι λέω μπορώ να το αποδείξω. Και να δούμε τι κρύβεται από πίσω, κύριε Γαλεντέρη, από πίσω και τα παρακολουθείτε όλα αυτά. Θα σας δώσω το λόγο σε λίγη ώρα. Όμως θέλω να σου κάνω μια τελευταία ερώτηση για να δούμε το πρώτο μέρος της συνέντευξης που μας έχει παραχωρήσει η Γογό. Ακούστηκαν πάρα πολλά για τον πρώην σύζυγό σου, για τον Γιώργο, με τον οποίο έχετε μια κόρη. Θέλω λοιπόν να μας δώσεις έτσι στον τηλεοπτικό αέρα την δική σου την απάντηση. Η Ειρήνη ουσιαστικά τον φωτογράφησε και έχει υποβληθεί νέα μήνυση σήμερα. Ευτυχώς παρήλθε το αυτόφορο, δεν συνελήφθη η Ειρήνη. Θα
Εκπλαγόμασταν αν είχε συμβεί κάτι διαφορετικό σε αυτή τη χώρα την οποία ζούμε. Η Ειρήνη είναι ελεύθερη. Αύριο θα βγει σε κάποια τηλεοπτική εκπομπή, μεθαύριο σε κάποια άλλη. Αλλά θέλω να μου πεις τη δική σου άποψη για το τι ακριβώς έχει συμβεί και αν εκτιμάς εσύ ότι ο πρώην σύζυγός σου, ο πατέρας λοιπόν της κόρης σου, είναι ο βιαστής και ο πατέρας των παιδιών της Μουρτζούκου. Πέτρο μου, θα ξεκινήσω και την απάντησή μου ότι ας αποφασίσει η κυρία Μουρτζούκου, Ειρήνη, ποιος την έχει βιάσει τελικά. Αδερφός της μάνας της, που στην ουσία δεν είναι αδερφός της μάνας της, αλλά συγγενικό πρόσωπο. Βιάστηκε στα 14 της, αλλά τελικά από ό,τι προέκυψε από την ελληνική αστυνομία δεν υπήρχε βιασμός. Τελικά βγαίνει τώρα τελικά και λέει ότι τη βίασε ο πρώην σύζυγός μου, που αυτό είναι γελίο και είναι για γέλια δηλαδή. Αλλά μετά δεν τη βίασε ο πρώην σύζυγός μου, αλλά ήπιανε που ο Γιώργος δεν πίνει. Και απλά τη βρήκανε. Όχι, εγώ το διαψεύδω. Δεν είναι άνθρωπος ο συγκεκριμένος άνθρωπος να κάνει αυτό το πράγμα. Και πίστεψε με, δεν έχω λόγο να τον υπερασπιστώ επειδή έχω ένα παιδί μαζί του. Αλλά το κάνω γιατί ξέρω τι άνθρωπος είναι. Άστε. Τον ξέρω από μικρό παιδάκι. Άρα, Ειρήνη, γιατί το έκανε αυτό, Κατερίνα μου, τι πιστεύεις εσύ, τι εκτιμάς? Εγώ τι πιστεύω? Πρώτα απ' όλα θα συμφωνήσω με αυτό που είπε ο πρώην σύζυγός μου, ο Γιώργος, ότι ίσως να θέλει μέσα από αυτό να εκδικηθεί τη μητέρα της, επειδή βγήκε η Πόπη και την κατηγόρησε ευθέως μετά από εμένα. Και επίσης, στην ουσία, εισαγωγικά, να στιγματίσει το δικό μου το παιδί για να εκδικηθεί εμένα, επειδή βγήκα και την κατηγόρησε ευθέως ότι έχει φύγει το παιδί μου από τα χέρια της. Μάλιστα. Ωραία, το καταλαβαίνω. Δεν θα επιτρέψω κάτι τελευταίο για να τελειώσω με αυτό, γιατί αυτή τη στιγμή κάθομαι και ασχολούμαι με την Ειρήνη που λέει ότι τη βιάζουν άνθρωποι. Ναι. Λοιπόν, δεν θα επιτρέψω σε καμία περίπτωση να στιγματιστεί ούτε ο πρώην σύζυγός μου, mm-hmm. αλλά ούτε και το παιδί μου, που είναι σε ένα κύκλο με 500 παιδιά στο σχολείο. Αυτό. Έτσι. Εμένα αυτό με απασχολεί και θα είμαι δίπλα στο σύζυγό μου σε όλο αυτό. Όπως το είπα και χθες στη συνέντευξή μου, στον κρεμό ο Γιώργος, δίπλα του κι εγώ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Καταρχήν, κάτι τελευταίο για να κλείσω. Την Ειρήνη τη συχαινότανε. Στο λέω ευθέως. Δεν υπήρχε περίπτωση να την αγγίξει. Δεν είναι τέτοιος άνθρωπος. Γιώργο, ούτε την Ειρήνη τη συχαινόσουν, έτσι λέει η πρώην σύζυγός. Τη συχαινόμουν, ναι, είναι αλήθεια αυτό. Δεν πιστεύω λοιπόν ότι ο Γιώργος θα έκανε ένα τέτοιο πράγμα, ούτε πιωμένος να ήταν, που ο Γιώργος δεν πίνει. Ούτε να την αγγίξει, ούτε τίποτα. Καταρχήν δεν είχαν μείνει ποτέ μόνοι τους. Η Ειρήνη, για να λέμε τα πράγματα όπως είναι, όταν έφευγε για Αθήνα, γύριζε πίσω έγκυος. Αλλά τελικά ήταν 7 και 8 μηνών και δεν ήξερε κιόλας ότι είναι και έγκυος. Μην τρελαθούμε τώρα, παιδιά. Μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας και μην βγαίνει τώρα ένα 24χρονο να κοροϊδεύει εμάς. Γιατί τη συγχαινόταν την Ειρήνη? Γιατί τη συγχαινόταν την Ειρήνη ο Γιώργος? Γιώργο, γιατί συγχαινόσουν την Ειρήνη? Γιατί έκανε πράγματα σύχαμα, δεν ήταν καθαρή. Τη συγχαινόμουν σαν άνθρωπος. Και δεν ήταν καλός άνθρωπος. Μάλιστα. Λοιπόν. Πέτρο, ακούμε όμως και τον Γιώργο πόσο φοβισμένος είναι ο άνθρωπος. Ακόμη σήμερα, μετά από αυτό που έχει υποστεί, γι' αυτό τον ακούμε έτσι να μιλάει, είναι λίγο μίλητος. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά έχει υποστεί σοκ από όλο αυτό που έχει περάσει. Τα έχουμε καταλάβει αυτά, κύριε Ντούγκα. Οι αρχές να κάνουν τη δουλειά τους.